κρυώνεις. Εδώ, τώρα, ναι. Όχι. Α, γιατί είσαι με τον Μπουφάν γι' αυτό. Ναι. Κάνω χιούμορ. Ναι, και εγώ. Και το τσαντάκι. Και το, ναι, το τσαντάκι είναι επειδή κρυώνει τον Μπουφάν. Φιλάκια. Βασικά. Έχω μια ανάγκη να είμαι πάντοτε έτοιμος να φύγω. Αυτό λέω. Αυτό λέμε κι εμείς. Ναι. Και εμείς αυτό αισθανθήκαμε. Γιατί σε είδαμε έτσι. Και σε άλλη εκπομπή. Ναι. Πάλι με αυτό το look. Βασικά μόνο αυτά έχω. Οπότε δεν μπορούσατε να με δείτε με κάτι άλλο. Οπότε τι εννοείς? Ότι έχω αυτό το μπουφάν για να εξυπηρετώ αυτή την ανάγκη. Δεν έχω 15 μπουφάν για να έχω να αλλάζω. Άρα έχω αυτό το μπουφάν το οποίο το γουστάρω εννοείται. Και για να είμαι έτοιμος να φύγω. Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας. Ναι, δηλαδή είμαι, οπότε γι' αυτό και μου αρέσει και ο Καβάφης τρελά. Αυτό το σαν έτοιμος από καιρό είναι πολύ, πολύ μέσα μου. Αφού μας ακούνε και με ξέρουν, ξέρουν. Απλώς εσύ πρέπει να προετοιμάζεσαι, καλή ώρα είμαι έτοιμος για να φύγω, ας πούμε, ώστε όταν φύγω να είμαι ήδη σε ταξιδάκι. Καταλάβατε. Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του. Καλά, δε, τώρα. Τα λίγα δευτερόλεπτα για να βάλεις το μπουφάν, πιστεύεις ότι κάνουν τόσο μεγάλη διαφορά? Ναι. Μπορεί και να την κάνουν. Μπορεί. Κάποια στιγμή μπορεί και να την κάνουν. Σεβαστό. Σε κάνει. Κρατάς και το φύλλο εκεί. Α, το φύλλο. Το φύλλο είναι κάτι το συγκινητικό και το συγκλονιστικό. Το φύλλο αυτό ζήτησε από μόνο του να έρθει σήμερα στην εκπομπή. Κατεβαίνοντας στα σκαλοπάτια για να έρθουμε, μέσα σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον ήταν ένα φυλλαράκι κάτω. Ναι. Και δικαιωματικά βρίσκεται εδώ πέρα σύντροφος τώρα. Γιατί είναι φίλος μου. Είναι φίλος μου. Καλά, και θα είναι μαζί μας στην εκπομπή. Ένας άνθρωπος θα το προσπέρναγε. Ένας άλλος άνθρωπος. Ή θα το πατούσε. Ή θα το πατούσε. Επέλεξες να το σηκώσεις από κάτω. Είναι γαμώτα άτομο. Καληνύχτα.